Είναι γνωστό πια ότι είναι από τη Ζάκυνθο. Έχει πάει πολλές φορές εκεί. Έχει φτάσει μέχρι και την παραλία να τρώει τέλος πάντων ένα ψαράκι ή κάτι τίσμα τον αγαπημένο της. Τώρα θα πρέπει να κάνει και μπάνιο η Νατάσα Βαλιανίτη. Για χαμογέλασέ μου, σε παρακαλώ. Καλά είμαι. Πού πας? Λοιπόν, δηλαδή, πηγαίνω σε παραλία της Μυκόνου, σε beach bar. Θέλω να κάνω μια εντυπωσιακή εμφάνιση μόλις σκάσω στο μαγαζί. Εννοεί εμφανιστεί. Μόλις πάω στο μαγαζί. Προφανώς αυτά μετά θα αφαιρεθούν. Το φαντάζομαι. Ναι. Μετά αυτό θα μπορώ να το βάζω και να το βγάζω όποτε θέλω. Mm-hmm. Έχω φέρει μαζί μου... Τι? Και αυτό, σε περίπτωση που... Α, τα δικτυωτά που αρέσουν στον κύριο Καβαλά αυτό... πολύ. Αυτά που τα βλέπει και λέει, α, θέλω κι εγώ ένα τέτοιο. Έχω φέρει πετσετούλα, αν και πετσέτα, δεν θα χρειαστεί, αλλά επειδή μου άρεσε πολύ πάρα πολύ. Αγριά η πετσέτα σου, αντιλιακά. Το νεσεσέρ μου, έχω φέρει αντιλιακά μαζί μου, λαδάκια. Αυτό είναι το τοποθέτηση προϊόντος, βάλτε το μέσα. Λαδάκια. Όλα τα έχει φέρει, κοριτσιά. Και έχει πάει και στη Μύκονο. Και να σας πω και κάτι, βαθμολογήστε. Αυτή η βαθμολογία, ξέρεις τι μου θυμίζει? Τι? Μου θυμίζει τους βαθμούς που έπαιρνα σε εξετάσεις μαθηματικών. Δηλαδή, ξεκίνησα από πολύ χαμηλά, αλλά κάποια στιγμή έφτασα και λίγο παραπάνω. Ακριβώς. Νικολίνα? Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ το σετ σου. Μου αρέσει πολύ η συγκεκριμένη σχεδιάστρια. Αυτό μόνο. Το μαγιό θα ήθελα να ήταν όχι γυαλιστερό, ίσως, για να ταιριάζει με το κορδόνι, να είναι ήσυχο. Το καπέλο θα το ήθελα σε μια πιο ψυχρή απόχρωση, το ίδιο και, και την πασμίνα η οποία έφερες. Το μαγιό να... πάνω ή το μαγιό κάτω? Το καπέλο ήθελα να είναι ψυχρό. Όχι, είπες για το μαγιό. Είναι το άλλο αυτό, άλλο αυτό. Το είδα, δεν μ' άρεσε. Θα ήθελα να είναι ψυχρά και αυτά, όπως είναι το κάτω μάτ, όχι ριδίζον. Η πασμίνα, όπως είπα, θα ήθελα να είναι ψυχρή. Το παπούτσι δεν μου αρέσει καθόλου. Ούτε το βροχιολάκι που έχει στο αστραγαλό σου. Αλλά καταλαβαίνω ότι αυτό ενδείκνεται για τέτοιες εμφανίσεις. Οπότε δεν θα το πολυσχολιάσω, αλλά δεν μου αρέσει. Το παπούτσι όχι. Και αυτό θα ήθελα να ήταν ένα χρυσό σανδάλι ή ένα σανδάλι γενικά. Αυτό. Oh. Ένα δηλαδή. Ένα. Τι, μόνο εσύ θα το καρφώνεις? Εσύ το ξεκινάς. Εγώ το ξεκινάω. Εσύ τον έβαλες τον άσο. Πρώτη. Α, οπότε εδώ πέρα κάνουμε μια ανταπόδοση. Είναι δηλαδή... ανταπόδοση, είναι τελικός. Ναι. Δεν αξίζω άσο. Όχι. Γιατί είναι δική σου γνώμη. Και, όχι, δεν είναι δική μου γνώμη, είναι αντικειμενικά. Αντικειμενικά και, δεν συμφωνώ. Από σένα δεν τον δέχομαι. Με πολλά... το δέχομαι εγώ όμως. Η συμπεριφορά σου δεν μ' αρέσει. Έχεις, δεν έχει φέρει ένα ντύσιμο το οποίο μ' αρέσει. Οπότε δεν το εγκρίνω. Ένα. Okay. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ήταν αναμενόμενο, οπότε δεν πειράζει. Όταν δεν σου αρέσει κάτι, βάζεις δύο, σε μένα βάζεις ένα. Είναι δεκτό, το δέχομαι. Έχουμε καταλάβει πλέον ότι σε συγκεκριμένα άτομα βάζεις ένα. Συγκεκριμένα σε εμένα προσωπικά, ιδιαίτερα, ενώ τις περισσότερες φορές. Και ποιος πιστεύεις ότι είναι ο λόγος γι' αυτό? Πίστεψέ με, και εμένα δεν μ' αρέσουν και δηλαδή... Όχι, δεν σε ρωτώ αυτό. Είναι... Ποιος πιστεύεις ότι είναι ο λόγος? Οποιαδήποτε άλλη το φόραγε θα βάζεις δύο, εγώ θεωρώ. Και ποια θα ήταν αυτή που πιστεύεις ότι θα βάζα δύο? Είπα ή οποιαδήποτε. Οποιαδήποτε από τις κοπέλες. Όχι κάποια συγκεκριμένη. Η οποία χθες με κοροϊδεύε. Άντε πάλι.
ότι σε κοροϊδέψα. Θες να φανεί αυτό τώρα στον κόσμο ότι κοροϊδεύω? Μα όχι, αυτό έκανες. Δεν φαίνεται στον κόσμο ότι εγώ. Εξηγήσαμε ακριβώς. Δεν ξεκινάω κάποιο narrative εδώ πέρα. Είναι αυτό που έγινε. Ήθελα να βρω τη λέξη μαριονέτα. Και όσο ήμουν όρθια, γελάγατε. Το έχεις κάνει και εσύ άπειρες φορές. Εγώ όσο είμαι μπροστά, να ακούω γελάκια. Να είσαι όρθια κοπέλα και να κάθομαι να σε χαστώ το γελάω και να την κοροϊδεύω. Έχω δει και σε επεισόδια την ώρα που μιλάμε με τους κριτές, επιδεικτικά να βάζεις τα ακουστικά και να λες δεν μπορώ άλλο. Αυτό τι είναι? Ναι, γιατί πραγματικά γκρίνιαζες τόσο πολύ. Αυτό το ωραίο και εσύ με ενοχλείς. Αλλά εγώ δεν κάθομαι ούτε να σε... Είναι ηρωνικό και ντροπή. Ούτε λέω αντωνυμίες για εσένα, ούτε κάθομαι και χαστώ γελάω από πίσω. Ούτε πώς το λένε, δείχνω στέλνεις και παίρνεις άλλα μηνύματα. Είπαμε ότι έγινε. Μου είπε μία λέξη η Σιμών και γελάσαμε. Πόσες φορές σου και να σου πω κάτι, όχι. Όταν μιλάω με τους κριτές. Αν παράτα μας έχεις πει, σηκώ, δεν έχεις φύγει από το πλατό. Ναι, έχεις κάνει πάρα πολλά γενικά. Μην το πιάσουμε αυτό. Αυτά που λες είναι οκ, μέχρι ένα σημείο. Όχι, Ζέτα. Σε ένα συγκεκριμένο το είχα πει αυτό που αναφέρει. Γιατί κυριολεκτικά προσπάθησε να βγάλει το παράπονό σου πάνω σε μία δικιά μου ευαίσθητη στιγμή. Και εγώ εκείνη τη στιγμή. Αμάν με αυτέ τι ευαίσθητε στιγμέ σα, παιδιά, έχουμε γίνει οικογενειακέ ιστορίε. Όχι, εσύ τον έφερε μία συγκεκριμένη φορά. Δεν έχω αντίρρηση να πείτε αυτά που θέλετε, αλλά να ακούγεσαι τουλάχιστον. Δεν είναι μία η φορά. Ζέτα, δεν είμαι εγώ αυτή η οποία παίρνει ένα γεγονό και το σχεδόν μισό παιχνίδι και παραπάνω. Όχι ότι εσύ δεν έχει δείξει μέχρι ένα με αυτά που λες είναι οκ. Okay. Μα εγώ δεν. Μπορεί και να συμφωνώ. Ζέτα, αλλά συγγνώμη, αλλά δεν πιστεύω ότι έχω δείξει ασέβεια ποτέ. Πάρα πολλέ μερικέ φορέ που μπορεί και να έχω. Και να είμαι λίγο πιο έντονη. Όχι, είναι, είναι γιατί η στιγμή ήταν έντονη γενικά. Ακούσαμε γιατί η Νικολίνα έβαλε ένα. Νομίζω ήταν εξαιρετικά σαφή. Όχι μόνο για το ντυσμό σου, αλλά και για τι ενστάσει που έχει για εσένα. Πήγαινε στου κριτέ τώρα, Νατάσα μου. Σου εύχομαι καλή επιτυχία, κορίτσι. Ευχαριστώ πολύ.